συγκινώνται και από το Συμβούλιο. Να καλωσορίσω, ξεκινώντας τον Δήμαρχο, που ήρθε εδώ και μας ετοίμησε, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Βολτέρα, τον προϊστάμενο τον καινούριο της τοπικής της κυβερνητικής εδώ του κλιμακίου του Λιουξορίου, τον κύριο Ανδρέα, δεν κάνω λάθος, ο Κάκος Χρήστος. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή πλέον έχει γίνει θεσμός η συνάντηση που κάνουμε στην κοινότητά μας, σχεδόν αρκετά χρόνια. Αποφασίσαμε φέτος να την κάνουμε εδώ. Ευχαριστούμε τον Σύλλογο, τον κύριο Ατσάρο, γιατί και όλους που δεν μας είπαν όχι από την πρώτη στιγμή. Γιατί η κοινότητά μας, και να πούμε και στα καινούργια παιδιά εδώ της πυροσβεστικής, αλλά και θέλαμε εδώ και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μαρκέτο, που είναι στην πολιτική προστασία να πούμε μερικά πράγματα, η κοινότητά μας είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της παγικής. Η νότια παγική λέγεται κοινότητα καταγωγής. Πρέπει να σας πω βέβαια και να καλωσορίσω που τον ξέχασα τον πρόεδρο των Μάκητων Γραμματινότων Σουλάρων, που είναι όμορφη κοινότητα δίπλα μας, και τον κύριο Μοσχόπουλο, που είναι ο Σπύρος από τα Χαβριάτα. Αυτοί οι τρεις κοινότητες εδώ είμαστε κοινότητες παγικής που έχουμε καταπεί πολλά προβλήματα βέβαια με τις φωτιές τα τελευταία χρόνια. Τα προβλήματα στην κοινότητα είναι πάρα πολλά που έχουμε. Για το θέμα καθαριότητας κοινά, θα σας δώσω μια γρήγορη εικόνα και μετά θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο και μετά στον προϊστάμενο. Ανεξαρτήτου αν ο νόμος, από ό,τι λένε, έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει με την καθαριότητα, έχουμε πάρα πολλά οικόπεδα, μιλάω τώρα μόνο για τον οικισμό, Βουνή και Μαζαβινάτου, τα οποία είναι ακαθάριστα. Σαν κοινότητα λοιπόν εμείς, γιατί δεν είμαι πρόεδρος συμβουλίου με το συμβούλιο μου και αποφασίζουμε και οι πέντε ό,τι κάνουμε, αποφασίσαμε λοιπόν, εγγράψαμε σε ένα χαρτί τα ονόματα των πιο πολλών συνεχωριανών μας και στα δύο χωριά, τους πήραμε τα τηλέφωνα αυτά που θα μπορούσαμε να πάρουμε για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε τα χαρτάρια, γιατί όπως μπορεί να θυμάστε μερικά χρόνια πριν, η φωτιά είχε βγει ακόμα και μέσα στο χωριό, μέσα στην κοινότητά μας. Τα υπόλοιπα βέβαια, γιατί όλοι δεν ανταποκρίνονται, έχουμε ένα χαρτί σε συνεργασία με τον κύριο Βολτέρα, τον αντιδήμαρχο, που και αυτός στη σειρά του με τον δήμαρχο θα μπορέσει να κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, μήπως μπορέσουμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδα που είναι μέσα στον οικισμό. Αν θέλετε να σας πω βέβαια στη συνέχεια για την τοπική αυτοδιοίκηση από εμάς σαν κοινότητα, για την αγροτική, για τους κάμπους και για τους δρόμους, πρέπει να σας πω ότι έχουμε καθαρίσει δύο φορές εφέτος με τη βοήθεια του Δήμου με τον καταστροφέα. Βέβαια θέλει πολλά παράπονα μας κάνουν όλοι, θέλει πάλι καθάρισμα. Όπως ξέρετε, θέλει 2-3 φορές το χρόνο. Με το Grader έχουμε καθαρίσει ορισμένους δρόμους για να περνάει η πυροσβεστική αυτούς τους δρόμους που μπορούμε και με τα υλικά που μας δίνει ο Δήμος και με το Δήμαρχο που έχουν κάνει πάρα πολλές συναντήσεις και έχουμε περπατήσει πάρα πολλούς δρόμους. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν είναι οι δρόμοι όλοι καθαροί. Γιατί εκτός από τον Grader που θέλει να καθαρίσει, θέλουμε και υλικά. Υλικά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, πέφτουμε στα πόδια του Δήμαρχου και του Δήμου γενικά για να μας δώσει να μπορέσουμε να είναι. Να έχει βατότητα ο δρόμος στις αγροτικές, στους αγροτικούς δρόμους. Γιατί βέβαια πρέπει να σας πω ότι ο τουρισμός έχει αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Περιμένουμε όλοι το καλοκαίρι να κάνουμε κάτι. Αλλά δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Έχουμε και ντόπιους εδώ, έχουμε και πρωτογενή τομέα. Έχουμε και συγχωριανούς που δεν μπορούμε τους συγχωριανούς να κάνουμε με την καλή έννοια να μην παρεξηγηθώ όλα για το καλοκαίρι. Έτσι. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε οι βροχές, πρέπει να ανοίξουμε τα βλάκια, να ανοίξουμε τα ποτάμια. Πρέπει να ρίξουμε λίγο υλικά. Έχουμε αμπελουργία αρκετή. Έχουμε και ρόβατα, έχουμε βοσκούς, έχουμε και ελιές. Αυτές οι λίγες τέλος πάντων, καλός ή κακός, πρέπει να υποστηρίξουμε και τους αγρότες. Δεν είναι μόνο για τον τουρισμό. Στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Δήμαρχο να πει ένα καλησπέρα και να αποτοποθετηθεί και αυτός και με τους υπόλοιπους. Και στην εθελοντολογία μας θα πούμε γιατί έχουμε πολλά παράπονα. Ότι σαν κοινότητα και αντίστοιχα σαν Δήμος δεν κάνει κάτι, δεν καθαρίζει, δεν γίνεται κάτι που να περνάει από το χέρι μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Δήμαρχε, έχεις τον λόγο. Ναι. Καλησπέρα για μένα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και να καλωσορίσω όλους όσους είναι εδώ. Πρώτα απ' όλα το προϊστάμενο του Προσδεχού Κλιμακίου, όπου έχει έρθει με τους συνεργάτες του και που είναι και νεόφερτος. Είναι υποθετημένος πρόσφατα και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πάρει στη συνεργασία. Καταρχάς θέλω να πω ότι ο σκοπός της σημερινής συνάντησης και είναι πιστεύω πολύ σωστό και μια θεσμοθετημένη όπως το είπες προηγουμένως πρόεδρε συνάντηση είναι το κομμάτι της αντιπυρικής προστασίας
όπου καλύτερα από όλους μας μπορεί να το αναλύσει στον κόσμο ο καθήλυνα αρμόδιος, ο διοικητής εδώ προϊστάμενος του φυμακείου. Από εκεί και πέρα όλες τις παραμέτρους τις υπόλοιπες, για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα και για να μην τα ανακατεύουμε όλα μαζί χωρίς να μπορέσουμε να έχουμε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση σε κάθε τι. Πιστεύω ότι θα πρέπει κομμάτι-κομμάτι να το δούμε και είμαστε εδώ να το συζητήσουμε και να πει ο καθένας την άποψή του και βεβαίως και εμείς τι έχουμε κάνει και τι μπορούμε να κάνουμε από τώρα και στο εξής. Ο Δήμος μας, ο νέος Δήμος μας προσπαθεί και είναι κοντά σε όλους στο μέτρο του δυνατού. Προσπαθούμε και έχουμε καταφέρει να έχουμε ενισχύσει με τα μηχανήματά μας και με τον Grazer και με τον Τραχτέρ και όλα αυτά τα καταστροφέα που έχουν πλέον δικά μας για να έχουμε δικές μας δυνάμεις να αξιοποιήσουμε. Δεν είναι καθόλου εύκολη η κατάσταση. Βιώνουμε εδώ και 1,5 χρόνο μια πανδημία που έχει σταματήσει τα πάντα και που έχει γονατίσει και το Δήμο οικονομικά. Και βιώνουμε και βιώσαμε και τον Ιαννό που έκανε τεράστιες καταστροφές που πρέπει τώρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να επουλώσουμε όλες τις πληγές αυτές. Παρ' όλα αυτά, επειδή η ζωή δεν σταματάει και προχωράει και θα πρέπει να οργανώνουμε το Δήμο και να κοιτάμε και το μέλλον, εμείς έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είχαμε αναλύσει και πριν τις εκλογές, αλλά χτυπάμε παντού, να το πω έτσι απλά, σε όλους τους τομείς εκείνους όπου μας δίνονται δυνατότητες. Βέβαια όλα αυτά δεν θα σας τα αναλύσω σήμερα ίσως, γιατί το επόμενο διάστημα που θα χαλαρώσουν λίγο και τα μέτρα και θα μπορούμε να βρισκόμαστε πολύ πιο άνετα, θα θέλω να περάσω από όλες τις κοινότητες και θα γίνει αυτό το πράγμα έτσι με λαϊκές συνελεύσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να λύσουμε όποιες απορίες υπάρχουν και να δώσουμε το στίγμα μας τι έχουμε κάνει για κάθε περιοχή και ποιος είναι ο στρατηγικός μας σχεδιασμός και ο αναπτυξιακός πλέον για κάθε περιοχή. Να είστε σίγουροι λοιπόν ότι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της Παλικής είναι η νότια εδώ Παλική, Σουλάρι, Ματζαβινάτα, Βουνή και Χαβριάτα, ότι θα έρθει στιγμή που θα σας αναλύσω και θα σας πούμε ότι είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε σχεδιάσει και που έχουμε προγραμματίσει και που λόγω της κατάστασης όπου αυτή τη στιγμή πολυλειτουργεί το κράτος ουσιαστικά δεν έχουν προχωρήσει όσο θέλαμε. Όμως πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα και θα μπουν σε μια σειρά όλα πολύ καλύτερα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουν αυτά που έχει να πει εδώ ο προϊστάμενος ο κ. Κάκος όσον αφορά καθαρά το θέμα της πυροπροστασίας. Εμείς σαν Δήμος είμαστε αποφασισμένοι, να ξέρετε, χωρίς να κοιτάμε πολιτικό κόστος και οτιδήποτε, να εφαρμόσουμε την νομοθεσία σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια αυτό θα πρέπει, για να γίνει θα πρέπει να μας δίνονται και τα απαραίτητα εργαλεία από το ίδιο το κράτος και οι δυνατότητες, δηλαδή και το προσωπικό εννοώ και τα εργαλεία. Στο επόμενο διάστημα λοιπόν, όπου υπάρχουν αυτές οι καταγραφές για ακαθάριστα οικόπεδα κτλ. Εντός οικισμού, εμείς τι στρατηγική ακολουθούμε. Σε μια τέτοια κατάσταση, σε μια τέτοια περίοδο όπου όλος ο κόσμος έχει δεινοπαθήσει από την πανδημία, από τα οικονομικά προβλήματα κτλ., δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να είμαστε εκείνοι που θα πάρουμε το μαστίγιο και θα πούμε ότι θα πρέπει να ρίξουμε πρόστιμα κτλ. Αυτό θα το κάνουμε ως έσχατη λύση. Η τακτική που ακολουθούμε είναι εξής. Από τους προέδρους ζητάμε και μας καταγράφουν όλους τους οικισμούς, γιατί μιλάμε για εντός οικισμού οικόπεδα, ποια θέλουν καθάρισμα, ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες. Με καλή πρόθεση τους βρίσκουμε και τους λέμε: κοιτάξτε να δείτε, έχετε ένα οικόπεδο το οποίο θα πρέπει να το καθαρίσετε. Δίνουμε ένα περιθώριο και λέμε: ήταν αντιπυρική περίοδο, πρέπει να το καθαρίσετε οπωσδήποτε, γιατί δεν είναι μόνο θέμα αντιπυρικής περίοδου ή κίνδυνος φωτιάς, είναι πολλές φορές και θέμα καθαριότητας με φίδια, με ποντίκια κτλ. Εμείς λοιπόν δίνουμε ένα περιθώριο και λέμε ότι κύριοι, έχετε τόσες μέρες να βάλετε κάποιον εργάτη να το καθαρίσει, μπορεί να σας στοιχήσει 50, 100, 200 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστούμε να πάρουμε τα μέτρα που προβλέπει ο νόμος, όπου θα πρέπει να βάλουμε εμείς έναν εργολάβο μέσα να το καθαρίσει, θα στοιχήσει, θα πάει 50 λεπτά το τετραγωνικό, 500 ευρώ, έως 500 ευρώ πρόστιμο και μετά μπορεί να γίνει και μήνυση με βάση την προσβεστική διάταξη. Επομένως, ένας ιδιοκτήτης σαφώς δεν τον συμφέρει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση που το έχουμε αντιμετωπίσει και θα το αντιμετωπίζουμε είναι η πολυιδιοκτησία. Όταν φτάσουμε σε ένα οικόπεδο όπου θα βρεθούν 10-12 ιδιοκτήτες, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, εκεί όντως υπάρχει πρόβλημα. Ποιος θα υπομειστεί το κόστος, σε ποια αφημί θα χρεώσουμε, γιατί υπάρχει κατακρεματισμός της περιουσίας, είναι πολλοί ιδιοκτήτες και υπάρχει θέμα.
Όμως αυτό εμείς είμαστε κάθετοι και δεν κάνουμε εκπτώσεις. Βοηθάμε, είμαστε διαλλακτικοί, προσπαθούμε να συζητήσουμε και να δώσουμε τις αναλυτικές λύσεις. Αν δούμε ότι δεν ανταποκρίνεται κάποιος, θα μπούμε και θα κάνουμε τη διαδικασία αυτή. Να δώσουμε το λόγο στο προϊστάμενο που πιστεύω ότι έχει να πει αρκετά πράγματα. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, Δημάρχη, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Αρχικά, επειδή είμαι και ξένος στον τόπο σας, αλλά και ο καθένας κουβαλάει την κουλτούρα του τόπου, το έχω έρθει από τα Γιάννα τις τελευταίες μέρες. Έχω αναλάβει εδώ την διοίκηση του κλιμακίου και ο συνάδελφος του αναπληρωτής μου έχει έρθει από το Μεσολόγγι, ο κ. Παπα-Νικολάου. Φτάνοντας εδώ στο νησί και στην Παλική, βλέπω έτσι ένα συνέστημα που μου βγαίνει, είναι ανθρώπων που νοιάζονται σε σχέση με τη θεματολογία των πραγμάτων έτσι, που θα συζητήσουμε σήμερα. Αυτό είναι μια βάση πολύ σημαντική για το πώς πρέπει από κοινού να λειτουργήσουμε. Γιατί όλοι είμαστε πυλώνες, όλοι είμαστε έτσι, κομμάτια του πάζλου διαφορετικά, κοινά ενδιαφερόμενα μέρη μάλλον στην ίδια θεματολογία που έχουμε ένα κοινό σκοπό. Να ζούμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Έτσι. Εμείς ήρθαμε από την πολιτεία, από ένα άλλο μέρος, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, είμαστε επαγγελματίες. Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι είναι πρώτης της σημασίας αυτό για εσάς. Σας το λέω αυτό γιατί δεν είναι δεδομένο σε κάθε περιοχή και πραγματικά με έχει εκπλήξει θετικά. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να αναφέρω. Το δεύτερο, πιο σημαντικό, είναι το νιάξιμο πάει και ένα βήμα παραπέρα. Συμβάλλει, γεννιέται έτσι μια βάση επικοινωνίας. Το ότι είμαστε εδώ σήμερα και έχουμε μαζευτεί σε μια κοινότητα της μακρινής επαρχίας. Έτσι, να μην το ξεχνάμε, μπορεί να είστε ένα τουριστικό μέρος, αλλά ταυτόχρονα είστε και μια μακρινή επαρχία από τα κέντρα, έτσι, αποφάσεων. Δείχνει ότι έχουμε ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι είμαστε όλοι εδώ μαζί για αυτά που θα συζητήσουμε. Λοιπόν, αρχικά να σας πω έτσι, να σας ενημερώσω λίγο για την στρατηγική, την προετοιμασία που έχουμε κάνει και εμείς ως περιοριστικό κλιμάκιο Λιξουρίου και τι επίπεδο ασφάλειας θα βιώσετε από μέρους μας όλη αυτή την περίοδο και τι βιώνετε σε επίπεδο έτους. Να σας πω ότι με βάση τον αντιπυρικό σχεδιασμό, σχεδόν κάθε ημέρα του καλοκαιριού, σε πρώτο χρόνο, σε μια μικρά γεωγραφική περιοχή, υπάρχουν 4 πυροσβεστικά οχήματα να επέμβουν σε πρώτο χρόνο. Σχεδόν όλο το 24ωρο. Αυτό, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ταυτόχρονα 3 αξιωματικοί, οι οποίοι είναι και επιποδός και οι 3, είναι η μόνη τους δουλειά που έχουν στο νησί. Έτσι, δεν ήρθαν για διακοπές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολύ μεγάλη αξία στην πυροπροστασία ο πρώτος χρόνος και πάνω σε αυτό θα δουλέψουμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και ουσιαστικά να μην έχουμε πυρκαγιές, να μην απασχολήσουμε ούτε τον τύπο ούτε την ουσία με κίνδυνο πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι και αν κάνει, ήρθε και ο κύριος διοικητής και ήθελα να σας μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του κύριου διοικητή, του κύριου Ψαρού, του διοικητή του νομού και του κύριου Θεοχάρη, όπου καταλαβαίνετε η μέρα σήμερα έχει ψηλό δείκτη επικινδυνότητας. Θα σας μιλήσω αμέσως μετά γι' αυτό. Δεν μπορούν να βρίσκονται εδώ, πρέπει να είναι στην έδρα της υπηρεσίας τους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να μην έχουμε ένα καταστροφικό γεγονός. Να αρχίσουμε λίγο να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Το συζήταγα και με τον κύριο Θεοχάρη έτσι, πριν λίγες μέρες, γιατί και εμείς όλοι κουβαλάμε έτσι, καταλαβαίνετε, τις συστάσεις μας πριν βρεθούμε ως αξιωματικοί, αλλά γνωριζόμαστε και πρώτη φορά και συνεργαζόμαστε και πρώτη φορά και μέσα στην κουβέντα για το πώς θα κινηθούμε, του είπα έτσι αστεϊκά, κύριε διοικητά, όλα καλά, έτσι θα γίνει, αλλά μπορεί να μας φύγει καμία φωτιά. Έτσι μπορεί να μας φύγει και να είμαστε ξεκαθαρισμένοι σε μια ακραία κατάσταση, σε ένα περιβάλλον που δεν θα έχουμε συμβάλει όλοι από πριν ό,τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο, οι παράγοντες κινδύνου αυξάνονται. Έτσι. Αυτό για να βάλουμε μια βάση ότι η πυροσβεστική θα κάνει το καλύτερο δυνατό. Η πυροσβεστική δυστυχώς θρυνεί θύματα κάθε χρονιά. Είναι από τις υπηρεσίες που οι συνάδελφοι πηγαίνουν στη δουλειά τους και δεν ξέρω αν θα γυρίσουν. Είναι ταυτόχρονα οι συνάδελφοι που περνάνε καλά και τους βλέπετε να κάθονται και χαίρεστε ή αντίθετα συναισθήματα επικρατούν, ξέρετε, στις μικρές κοινωνίες. Αλλά ταυτόχρονα είναι από τις υπηρεσίες που δίνουν κάθε χρόνο δυστυχώς θύματα. Οπότε οι πυροσβέστες θα κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, αλλά ο κάθε πολίτης πρέπει να κάνει και αυτό που πρέπει να κάνει. Και θα τα βάλουμε λίγο στη βάση. Αρχικά η αυτοδιοίκηση. Βλέπω ένα σημαντικό ενδιαφέρον και δεν έχω λόγο να μην το πω και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο και οι πρόεδροι δείχνουν ενδιαφέρον, με όσους έχω έρθει σε επικοινωνία. Και υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο έτσι, στο κομμάτι των καθαρισμών. Τα υδροστόμια είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε κάποια τεχνικά ζητήματα με τα στόρτ αυτά, Δήμαρχε. Εντάξει, δεν μας δυσχεραίνουν στη δουλειά μας, αλλά
καλά είναι σε επόμενη φάση να το διαχειριστούμε και αυτό. Αλλά τα πράγματα στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Στο κομμάτι των οικοπαιδικών χώρων και στο ρόλο της αυτοδιοίκησης εκεί, αναφέρομαι στους ιδιωτικούς οικοπαιδικούς χώρους. Πολλά πράγματι, πολλοί οικοπαιδικοί χώροι είναι καθαροί, άλλοι τόσο όμως δεν είναι καθαροί. Εμείς δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, αν δεν υπάρξει καπνό σε κάποιον οικοπαιδικό χώρο, να παρέμβουμε. Δεν θα κάνουμε αυτοψία. Δεν θα επιδείξουμε στον Δήμαρχο ή στην Δημοτική Αρχή τίποτα σε σχέση με τους οικοπαιδικούς χώρους. Να σας πω όμως για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι και το λέω με υπευθυνότητα και σας το λέω να το πείτε και σε όσους δεν είναι εδώ, συγγενείς σας, φίλους σας, χωριανούς σας, ότι σε οικοπαιδικό χώρο που θα είναι ακαθάριστος θα συμβεί φωτιά, η έκθεση αυτοψίας που θα σχηματιστεί για την δικογραφία θα το αποτυπώνει αυτό. Δηλαδή θα το αποτυπώσει και αντιλαμβάνεστε, μάλλον να κάνω μια παρένθεση σε αυτό, σε οποιαδήποτε πυρκαγιά. Σχηματίζεται δικογραφία. Σχηματίζεται ένα φάκελο στην πιο μικρή φωτιά που θα πάει στην εισαγγελία. Μαζί με το υπόλοιπο υλικό τη προανακριτική διαδικασία. Το πρώτο έγγραφο αυτή τη διαδικασία είναι η έκθεση απλή αυτοψία. Πάνε δύο βαθμοφόρε τη περιοριστική και γράφουν απλά τι έγινε. Εκεί θα αποτυπώσουμε το μη καθαρισμένο οικόπεδο. Όποια, αν είναι μη καθαρό. Έτσι. Οπότε σα το λέω για να είναι σε γνώση σα. Μην τα καθαρίζετε τα οικόπεδά σας, εσείς θα βιώσετε παραπάνω κίνδυνο, πιθανότητα θα βιώσετε και τις πιθανές κυρώσεις όπου τις ασκεί η δικαιοσύνη. Εμείς δεν είμαστε δικαιοσύνη, εμείς είμαστε όργανα του κράτους. Αρχικά το ένα είναι αυτό. Οπότε κύριε Δήμαρχε, και εσείς να είστε ενήμερος ότι, και σας το λέω και εξ αρχής, έτσι ότι αυτό θα γίνει. Μου έπαιρνε να κάνω μια παρέμβαση, να το καταλάβουμε λίγο πιο απλά. Δηλαδή έγινε μια φωτιά σε ένα χωριό, σε ένα οικόπεδο που είναι μέσα στον οικισμό. Το οποίο ήταν ακαθάριστο. Ακριβώς. Αυτεπάγγελμα γίνεται από εσάς, δηλαδή. Σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, είτε είναι στο τελευταίο βουνό, στην πιο ψηλή ράχη του νησιού, είτε μέσα σε 5 τετραγωνικά μέσα σε οικοπαιδικό χώρο, σε μια κοινότητα, θα σχηματιστεί δικογραφία. Απευθείας. Είναι αυτεπάγγελμα. Λοιπόν. Οι αξιωματικοί, οι προανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής έχουν μόνιμη αρμοδιότητα στην εισαγγελία του Ερείου Πάγου να σχηματίζουν δικογραφία. Έχουμε ανακριτικά γραφεία. Θα κάνουμε σύλληψη, έτσι, για να πάμε έτσι να... έχετε σκέψη σε έναν εμπρισμό, για παράδειγμα, πιθανότητα περιμένετε την αστυνομία για μία σύλληψη. Δεν θα κάνει η αστυνομία σύλληψη, η πυροσβεστική θα κάνει σύλληψη. Πιθανότατα με τη συνδρομή της αστυνομίας, αν χρειαστεί, έτσι. Απλά έτσι για να είναι σε γνώση σας. Δεν βάζουμε ατζέντα αυτής της διάστασης στην κουβέντα, αλλά στη γωνία των θεμάτων είναι και αυτό, έτσι. Κρατήστε το ότι έχει την αξία του. Ένα ακάθαρτο σκοπεδικός χώρος στην μετά ματιού εποχή, ένας εισαγγελέας ή ένας ανακριτής δεν ξέρω πώς θα διαβάσει την αυτοψία. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σας πω. Το δεύτερο που πρέπει να σας πω είναι ότι πριν ένα μήνα περίπου έχει εκδοθεί μια πυροσβεστική διάταξη. Ο αρχηγός της πυροσβεστικής παράγει και αυτός νομοθετικό έργο για όλους τους πολίτες, όπου η 9 πυροσβεστική διάταξη, μπορείτε να την γκουγκλάρετε όσοι ασχολείστε με τους υπολογιστές. Εγώ θα πω πολύ απλά ότι η χρήση πυρκαγιάς σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται. Οπότε δεν λέω κάτι νέο, δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η πυρκαγιά. Να μην πάμε όμως σε λεπτομέρειες. Αυτό που έχει μεγάλη αξία όμως και αγνοείται, πιθανότατα το αγνοείται, γιατί είναι κάτι καινούργιο, έχει έρθει από πέρυσι με την πυροσβεστική διάταξη 19 του 2020 και έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία στις κοινότητες που όλοι ζούμε, στην επαρχία που όλοι ζούμε, είναι ότι ενώ στο παρελθόν για μια πυρκαγιά που δεν δημιούργησε κίνδυνο, άρα δεν πήρε την ποινική διαδικασία, ξέρετε, του εμπρισμού ή του εμπρισμού από αμέλεια. Με απλά λόγια να το κάνω πολύ απλά για να το καταλάβετε. Κάποιος καίει τα χόρτα του 5 Οκτώβρη ή σήμερα ή μια μέρα που ψυχάλισε, έκρινε ότι μπορεί να βάλει ο κύριος Γιώργος, για παράδειγμα, να βάλει τα κλαδέματά του, τα λιόκλαρα, να τα κάψει, έτσι, τα υπολείμματα των καλλιεργειών, να τα κάψει. Είδε μια μέρα που έβρεξε και πήγε το ξημέρωμα να τα κάψει. Μέχρι πρότινος, μέχρι και πέρυσι, πριν την εφαρμογή της πυροσβεστικής διάταξης, ακολουθούσε τη διαδικασία του θεσματοδικείου δημόσιου κατήγορου. Ό,τι αντίστοιχα σας περιέγραψε ο Δήμαρχος για τους οικοπαιδικούς χώρους. Θα πήγαινε σε ένα δικαστήριο μικρό με τον δημόσιο κατήγορο τον εισαγγελέα της πυροσβεστικής. Πιθανότατα θα οθωνόταν. Θα έλεγε έβρεχε, δεν ήξερα, θα οθωνόταν. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με την πυροσβεστική διάταξη 19 του 2020,
έχει αλλάξει αυτό και επιβάλλονται πρόστιμα. Δηλαδή ένα όργανο της πυροσβεστικής που θα φτάσει σε ένα σημείο όπου θα δει καπνό, επιβάλλει πρόστιμο. Το οποίο που υπάρχει ένας τιμοκατάλογος προστίμων, που ξεκινάει από τα 150 ευρώ και φτάνει στα 500, όπου έχει και ένα συντελεστή αυτός ο τιμοκατάλογος με τον κίνδυνο πυρκαγιάς της ημέρας. Σήμερα, για να καταλάβετε, έχουμε κίνδυνο πυρκαγιάς 3 με επίπεδο το 5. Υψηλός κίνδυνος λέγεται. Το 150 δηλαδή που θα ήταν κάποιος και τα χόρτα στην αυλή του, γίνεται απευθείας 450 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για έναν μισθό εποχής COVID και μεταμνημονίου, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο, πόσο κακό είναι να έρθουμε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Αλλά σε μία πυρκαγιά, να σας πάω και να σκεφτούμε λίγο και τους δημόσιους λειτουργούς, σε μία πυρκαγιά που θα κληθεί και θα μεταβεί ένα πυροσβεστικό όχημα σε ένα χωριό για ένα καπνό, την ίδια στιγμή έχει ανοιχτεί ένα περιστατικό μέσα στα πληροφοριακά μας συστήματα και την ίδια στιγμή έχει πάρει το δρόμο, έχει δημιουργηθεί αυτό το περιστατικό. Οπότε είναι λίγο και αναπόφευκτο να αποφευχθεί αυτό. Με απλά λόγια, για να μην λέμε πολλά, γιατί νομίζω ότι είπα πολλά, οποιαδήποτε χρήση πυρκαγιάς στους θερινούς μήνες και η πιο ακίνδυνη και στην αυλή μας και με τα χορτάρια μας έχει κυρώσει σοβαρές. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω στο κομμάτι έτσι το κακό. Από την άλλη, η πυροσβεστική έχει μια εικόνα συγκεκριμένη στην κοινωνία και δεν έχει κανένα διάθεση ούτε στην υπηρεσία που όσο θα προείσταμαι και εγώ και στον όλο τον νομό για, καταλαβαίνετε, για καταστάσεις να μην έχουμε καλά, αντιλαμβάνεστε, καλή, να είμαστε καλά μεταξύ μας, να χαλάσουν οι σχέσεις μας. Αλλά από την άλλη πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας. Εσείς δεν θα μας δυσκολέψετε και εμείς θα σας βοηθήσουμε και θα σας παρέχουμε το μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας όσο μπορούμε καλύτερα. Κλείνω με κάτι πολύ σημαντικό και θα είναι το τελευταίο που θα πω, τουλάχιστον στα πρώτα που θα πούμε. Δυστυχώς η κοινότητά σας, δυστυχώς, επειδή φτάνοντας σε μια υπηρεσία, αναπόφευκτα θα ρωτήσουμε πού έχουμε φωτιές, θα ρωτήσει ένας δένος προϊστάμενο, πού είχαμε φωτιές, τι είχαμε, τι περιστατικά ήτανε. Δυστυχώς η υπηρεσία σας, η περιοχή σας, συγγνώμη, τα τελευταία χρόνια μας έχει δώσει πυρκαγιές. Αναφέρουμε τις πυρκαγιές στην κατοχή εδώ, στις παραλιακές. Ήδη έχουμε ένα περιστατικό, μάλιστα με πήρε, θα πω και το αστείο τώρα, μου έκανε και παράπονο ο πρόεδρος τώρα που ήρθα. Με πήρε την ημέρα της πυρκαγιάς το προηγούμενο Σάββατο, πριν μια εβδομάδα, να με ρωτήσει τι έγινε διοικητή με τη φωτιά και του λέω: Πρόεδρε, δεν αρχίσαμε καλά. Πρόεδρε, δεν αρχίσαμε καλά. Του είπα μόλις μου μίλησε το τηλέφωνο, του είπα: Πρόεδρε, δεν αρχίσαμε καλά. και όντως δεν αρχίσαμε καλά. Αυτή η πυρκαγιά, σας το λέω έτσι με αντιεπαγγελματικό ύφος, θα περάσει στα ψηλά. Έτσι, παρότι, ξέρετε, όταν συμβαίνει ένα γεγονός, εύκολα έρχονται στοιχεία που μπορούν να σε οδηγήσουν σε πιθανό δράστη. Από τις επόμενες φωτιές, όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάτι να πούν, για αρχή θα βγάζουν τη μέρα τους στην Κεφαλονιά. Θα παρατάνε τις δουλειές τους και θα κάθονται στην Κεφαλονιά να πιάνουμε συζήτηση για τη φωτιά ένα 24ωρο, έτσι, ή 10 ώρες. Οπότε, και σας λέω αυτό με υπόνοιες ή με μη στοιχεία. Με ενδείξεις, με αποχρώσεις ενδείξεις, πώς το λένε. Λοιπόν, οπότε παρακαλώ θερμά και κλείνω με αυτό. Λίγο περισσότερο προσοχή όλοι μας. Εδώ οι φωτιές αυτές, ειδικά αυτές οι φωτιές της κοινότητάς σας, δεν έχουν καμία ουσία. Έτσι, αντιλαμβάνομαι τις πυρκαγιές που για κάποιον άνθρωπο που είναι στην κτηνοτροφία ή κάπου θα είχαν κάποια ουσία σε κάποια περίπτωση. Αυτές δεν έχουν καμία ουσία. Οπότε λίγο προσοχή όλοι μας, γιατί νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχουν τέτοιες πυρκαγιές. Από την άλλη, μην διστάσετε μαζί μου να έρθετε σε επικοινωνία και με τους συνεργάτες μου για το παραμικρό. Βοηθήστε μας όπου νιώθετε ότι, ξέρετε, δεν γίνεστε κακοί στην κοινωνία. Εμείς έχουμε τη διάθεση να συμβάλλουμε και τον τρόπο να μην δημιουργήσουμε προβλήματα και να διαχειριστούμε όλοι το καλύτερο. Αυτά ήθελα να σας πω. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λίγο παραπάνω προσοχή. Είμαστε σε μέρες επικινδυνότητας. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι και αυτή δύσκολη. Και είμαστε ακόμα στην αρχή ουσιαστικά της αντιπυρικής περίοδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Αντιδήμαρχε,
Μήπως, κύριε Βολτέρα, μήπως θέλετε να τοποθετείτε, να πείτε κάτι πριν συνεχίσουμε μια κουβέντα? Όχι, αν θέλετε. Πέστε το, δέστε, δεν είναι. Είπε ο Δήμαρχος αυτά που είχε να πει. Μίλησε ο προστατευμένος τώρα ο κύριος Κάφος εδώ πέρα και είπε τα πιο βασικά, τα στοιχειώδη. Τώρα δεν είχε νόημα να επεκταθούμε σε άλλα. Πέστε να έχει κάτι εσύ, να μην. Εγώ ήθελα να συνεχίσω και να πω στους συγχωριανούς μας εδώ ένα που ξέχασα προηγουμένως και το είπε ο Δήμαρχος. Η ιδιοκτησία σε οικόπεδα, τα μισά οικόπεδα για να ξέρετε που είναι και το φραγκισμό, είναι μπερδεμένα κληρονομικά. Και πιο πολλοί μας λένε από τα άτομα που σας είπα ότι ενημερώσανε τα τελευταία χρόνια, και έφετος, μην πεις μέσα, να σου πάω στο δικαστήρι. Θα του λέω, πρέπει να γίνει κάτι. Παίρνει τον άλλον αδερφό, τον άλλο συγγενή, λέει κάντο. Είναι και να ξέρετε ότι το 50% είναι κληρονομικά, είναι μπερδεμένα. Το πιο βασικό βέβαια που ξέχασα να σας πω, και θέλω να το ακούσει ο Δήμαρχος και ο προϊστάμενος εδώ της περιοδικής, είπε ο προϊστάμενος ότι από τα ιεροστόμια είναι προσβάσιμο. Νερό δεν ξέρετε αν έχει μέσα. Εντάξει. Γιατί κοινότητα μας δεν έχει νερό τώρα μερικές μέρες. Για να ακούσουμε και όλοι οι χωριανοί, έχουμε θέμα. Κάθε καλοκαίρι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχουμε νερό. Βέβαια δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι φταίει ο Δήμος ή δεν δίνω ευθύνες. Πρέπει να πάρουμε όμως και εμείς κάποιες απαντήσεις. Γιατί ο Δήμαρχος τώρα το λέω να το ακούσετε όλοι, έχουμε όλη η κοινότητα που λέει νερό, νερό, δεν υπάρχει νερό, δεν έχουμε νερό μερικές μέρες. Το νερό δεν είναι μόνο για χρήση, ούτε για να ποτίζουμε, είναι και για πυρασφάλεια, προϊστάμενο. Έτσι πρέπει να έχει νερό. Αν ρωτήσετε τώρα ξύ και κουνόμετρα, που είναι από εδώ 5 χιλιόμετρα μακριά, ο υδροσωλήνας που είναι γεμάτος, σίγουρα στην κουνόμετρα έχουν νερό και στο ξύ. Δεν έχουμε νερό, ο Παναγίος Αναστάσεως που μένει μακριά, εγώ, ο Μιχελής, λέω ονόματα για να ακούσετε οι χωριανοί. Ο Σπύρος, ο Έρθος, η Πινελόπη, εκεί δεν έχουν νερό. Όσα σπίτια. Ναι, μήπως εκεί έχετε νερό. Όχι, δεν έχουμε καθόλου νερό. Όχι, ειδικά 4 με 9 δεν έχουμε καθόλου νερό. Πρέπει λοιπόν κάποια, βέβαια μου λένε και μου κάνουν τα παράπονα όλοι. Δημαρχείο. Οι ώρες του ποτίσματος είναι αυτές. Δεν είναι ποτίσματος, μου λένε για τα ξενοδοχεία. Δεν είναι μόνο τα ξενοδοχεία. Στα πιο χαμηλά σημεία. Ξεκινάει σαν να γεμίζει ένα μπουκάλι, ξέρει από κάτω προς τα πάνω. Επειδή είναι πιο χαμηλά από εδώ, τραβάει όλο το. Την κατανάλωση, τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα και όσο είναι πιο ψηλά, μένουν τελευταίοι. Πρέπει οι Δήμαρχοι όμως να κάνουμε κάτι από την άποψη και μόνο για την πυρασφάλεια προϊστάμενα. Δεν είναι. Έχουμε δηλαδή, κάνει. Έχει μια φωτιά, δεν έχει νερό να σβήσει κάποιο από το σπίτι. Έχουμε κάνει ήδη κάτι. Και αυτό που έχουμε κάνει είναι και μάλιστα πριν τρεις μέρες έστειλα και το τελικό έγγραφο πέτοιμα στο Υπουργείο που είχα πάει στην Αθήνα για να δει μια δεξαμενή 1000 κυβικών στο Μασπάλι. Που θα μπορεί να εξυπηρετήσει τα χωριά. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή να έχουμε ένα backup 1000 κυβικών πάνω στο Μασπάλι, όπου θα μπορούν να παίρνουν τα χωριά νερό στις περιοχές αυτές. Το είχαμε ξεκινήσει από πέρυσι με τη ΔΕΙΑΚ, που κατά βάση έχει την ευθύνη της σύνδευσης ΔΕΙΑΚ, που είναι αυτή τη στιγμή διαδημοτική, δηλαδή είναι από όλους τους Δήμους και με βάση την νομοθεσία πρέπει να σας πω ότι διοικείται ουσιαστικά από τον Δήμο Αργοστολίου, γιατί η νομοθεσία έχει επιβάλει να έχει ο μεγάλος Δήμος την πλειοψηφία. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, και οι αποφάσεις που παίρνονται με βάση τα συμφέροντα που υπάρχουν από εκεί προς τα δω. Μέχρι να αποχωρήσουμε και εμείς, που θα πρόθεσή μας είναι να φύγουμε από τη ΔΕΙΑΚ, να κάνουμε δική μας εδώ υπηρεσία ίδρυυσης και να φύγουμε. Όμως είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Είχαμε ξεκινήσει λοιπόν πέρυσι να κάνουμε την προμήθεια για το Μασπάλι μέσω της ΔΕΙΑΚ. Καθυστέρησε η διαδικασία από τη ΔΕΙΑΚ λόγω και του COVID, λόγω των συνθήκων που υπήρχαν και πήραμε την πρωτοβουλία εμείς που να το κάνουμε σαν Δήμο. Ταυτόχρονα στο διάστημα αυτό, και πολύ καλά το γνωρίζει από όλους καλύτερα ο Παναγής, οι τιμές των μετάλλων έχουν εκτοξευθεί. Γιατί η δεξαμενή αυτή είναι μια μεταλλική δεξαμενή που θα φέρουν. Να φανταστείτε ότι από πέρυσι είχαμε πάρει τιμές που είχαμε ξεκινήσει 60.000, αυτή τη στιγμή φτάσει 100. Λοιπόν, πριν τρεις μέρες πήρα την τελική τεχνική έκθεση. Είχα πάει στην Αθήνα στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα, του κατέθεσα το αίτημα και το έστειλα προχθές τα τεχνικά χαρακτηριστικά της δεξαμενής αυτής, όπως επίσης και για μια αφαλάτωση που πρέπει να πάει στα Κουβαλάτα, γιατί και εκεί έχει πρόβλημα το χωριό και έχει πρόβλημα γιατί μαζεύονται άλλα τα μέσα στο δίκτυο. Επομένως, αυτά τα δύο σημαντικά έργα και τις προμήθειες τα έχουμε προχωρήσει ήδη. Την επόμενη εβδομάδα, μάλλον Πέμπτη Παρασκευή, θα είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας νησιωτικής πολιτικής για να τα δούμε και από κοντά. Είμαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσουν αυτά, γιατί μου πήραμε για το γραφείο του και μου ζητήσαμε τεχνικά χαρακτηριστικά και όλα αυτά για να το προχωρήσουμε. Έχει γίνει και η αρχική επαφή με την Εκκλησία, γιατί το κομμάτι εκείνο που μπορεί να μπει δεξαμενή είναι της Εκκλησίας. Έχει βρεθεί μια κοινή συνισταμένη και μια συμφωνία όπου θα παίρνει η Εκκλησία 1.000 ευρώ το χρόνο ως ενίκιο και πιστεύω ότι θα
θα καταλήξει θετικά αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι απαραίτητο, γιατί αλλιώς δεν θα δοθεί λύση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι, όπως σας έλεγα προηγουμένως, στο στρατηγικό και στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, γιατί όταν κάνεις ένα σχεδιασμό, δεν κάνεις μόνο το σχεδιασμό που θα είναι το τωρινό, τον άμεσο, όπως είναι μια τέτοια δεξαμενή που είναι πολύ χρήσιμη. Και πρέπει να σας πω ότι στο έγγραφο που έχω στείλει στο Υπουργείο, κύριε Προϊστάμενε, αναφέρω πρώτο το κομμάτι της αντιπυρικής προστασίας. Πρώτο αυτό αναφέρω, ότι επειδή υπάρχει μεγάλη κατανάλωση και το δίκτυο τραβάει όλο το νερό για τις ανάγκες των καταλυμάτων κτλ., να έχουμε εκεί πέρα εξασφαλίσει τουλάχιστον την αντιπυρική προστασία της περιοχής. Και όπως έλεγα λοιπόν, για να τελειώσω, στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τις μελέτες όπου πάμε τώρα να επικαιροποιήσουμε, είναι του φράγματος όδης κατογής, όπου έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, είχε επικαιροποιηθεί κάποια στιγμή το 2009, δεν προχώρησε. Εμείς βρήκαμε αυτές τις μελέτες, τις έχουμε πάρει και έχουμε βάλει μέσα στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, που θα το έχετε ακούσει όλοι, που είναι χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τους Δήμους. Η μία μεγάλη μελέτη είναι αυτή, όπου θα χρηματοδοτηθεί να πάρουμε την οριστική μελέτη που θα περιλαμβάνει και τα περιβαλλοντικά και τα κλιματολόγια και το υδρογραφικό ορίζοντα για να μαζεύει το νερό και το δίκτυο που θα είναι για 500 στρέμματα γύρω από τη δεξαμενή άρδευσης και που σε αυτό μπορεί να μπει ένα ποσοστό 20% και ύδρευσης. Μιλάμε για ένα φράγμα το οποίο προβλέπεται να είναι 300.000 κυβικά, όπου στην περίπτωση αυτή θα λύσει το πρόβλημα όχι μόνο εδώ της περιοχής αλλά όλης της παλικής. Αυτά είναι έργα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν. Εμείς τα έχουμε σε πρώτη προτεραιότητα. Η μελέτη, να φανταστείτε, μπορεί να φτάσει γύρω στις 200-250.000. Σίγουρα θα μας την εγκρίνει το Υπουργείο, έχουμε μιλήσει, θα ενταχθεί. Και από εκεί και πέρα, στην προγραμματική περίοδο του 2021-27, σε πρώτη προτεραιότητα είναι τα έργα ύδρευσης, είναι τα έργα για το νερό. Το επόμενο τεράστιο πρόβλημα της ανθρωπότητας, της Ευρώπης, της Ελλάδας θα είναι το νερό. Το νερό φαίνεται ότι και με την κλιματική αλλαγή θα είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που θα υπάρξει. Και γι' αυτό κιόλας πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα επιφανειακά νερά. Οι γεωτρήσεις μας και όλα αυτά πλέον έχουν εξουσιανωθεί. Και αν δεν εκμεταλλευτούμε τα νερά, τα επιφανειακά, θα έχουμε θέμα. Εμείς ήδη στο Λιξούριο έχουμε προτείνει, ακριβώς για να απελευθερώσουμε τις γεωτρήσεις αυτές που τραβάνε όλο το βάρος, ας πούμε, και το καλοκαίρι, έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση να γίνει μία μονάδα αφαλάτωσης για το Λιξούρι, που είναι ένα εργοστάσιο το οποίο έχουμε καταθέσει την πρόταση ήδη, που θα παράγει 2.000 κυβικά νερό τη μέρα, που θα μπορεί να δίνει νερό στο Λιξούρι, να αποδεσμεύσει τις γεωτρήσεις που αυτή τη στιγμή από τη Λάμια, από τα Χαβριάτα, από εδώ στέλνουν νερό και στο Λιξούρι, και όπως καταλαβαίνετε θα ανασάνουν και οι γεωτρήσεις εδώ. Αυτό το έργο το έχουμε ήδη καταθέσει την πρόταση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εγκριθεί και αυτό. Μιλάμε, είναι ένα έργο κοντά στα 5 εκατομμύρια, το οποίο σίγουρα θα προσφέρει πάρα πολλά. Θα είναι για θαλασσινό νερό που θα κάνει αφαλάτωση και θα το βγάλει σε πόσιμο νερό. Επομένως, το θέμα του νερού είναι σε πρώτη προτεραιότητα και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συνέργειες, γιατί δεν γίνεται τίποτε ούτε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε με συζητήσεις του τύπου, του καφενείου, ότι θα πρέπει να το προχωρήσουμε τώρα κτλ. Αυτά ξεχάστηκα. Όποιος και να σας τα πει, θα λέει ψέματα. Αν δεν οργανωθεί κάτι σωστά, αν δεν γίνουν τα βήματα που πρέπει, ό,τι και να λέμε, δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό ήθελα να πω για το νερό. Δηλαδή, μας λες, Δήμαρχε, ακόμη μία χρονιά θα έχουμε κακό καλοκαίρι. Μέχρι δηλαδή, δύο μήνες ακόμη, δηλαδή για μέχρι. Θα υπάρχει πρόβλημα, ναι. Θα υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, γιατί σας λέω, σας ξέρω πώς γίνεται. Όταν τραβάει από κάτω προς τα πάνω το νερό, όσοι είναι πιο ψηλά θα έχουν πρόβλημα. Γιατί μίλησα και με τη ΔΕΙΑΚ εδώ και μια εβδομάδα. Όπου με βρήκαν εδώ κάποιοι από το χωριό που μου λέγανε. Βέβαια, ναι, γιατί εμάς έχουμε μεγάλα συγκρότητα. Υπάρχει θέμα, γιατί οι γεωτρήσεις εδώ εξαντλούνται. Δεν έχουν άλλη δυνατότητα. Δεν μπορούν να δώσουν παραπάνω. Τα δύο έργα που πρέπει να δημιουργηθεί σαν δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο που έχετε δίπλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε άμεσο θέμα με την καθαριότητα και με την αγροτική οδοποία για τη τουριστική σεζόν μέχρι το καλοκαίρι. Δήμαρχε, θέλω να μου ακούσεις λίγο για το νερό που είπες ότι είναι πρωτεύων απ' όλα. Και το δεύτερο βέβαια που πρέπει να δεσμευτείς είναι και δύο κομμάτια για να κλείσουν οι δύο οικισμοί προέκτασης αποχέτευσης που έχουμε. Δύο κομματάκια μικρά είναι αυτά που λείπουν. Πρέπει να δεσμευτείς δημόσια ότι θα κλείσουν νερό και αποχέτευση. Είναι ντροπής. Επίτρεψε μου, σε όλο το τώρα να έχουμε τόσα καταλήμματα και
να μην πω επιπλέον κουβέντες πολλές και να έχουμε ακόμα, συγχωρήστε με για τη λέξη, βόθρος, έτσι. Και να υπάρχει η αποχέτευση και να μην έχουν συνδεθεί. Για δύο κομμάτια ελάχιστα μέτρα. Είναι ένα κομμάτι στα βουνή και ένα κομμάτι στα μάτια δυνατά. Πρέπει να κλείσει αυτό το κομμάτι. Κύριε Πρόεδρε, ποιος θέλει για αυτό που δεν έχουν συνδεθεί, συγγνώμη. Δεν έχουν γίνει, κυρία Έρτσου, δεν έχουν γίνει προεκτάσεις από τον τωρινό Δήμο και από τον πριν Δήμο. Είναι δύο κομμάτια που δεν έχουν γίνει ακόμη. Αυτή τη στιγμή όμως ξεχνάτε ότι ο Δήμος δεν έχει αρμοδίτητα στην αποχέτευση. Δεν ξέρω τη λεπτομέρεια αυτή, εντάξει. Μα πρέπει να τη ζητήσετε, εδώ 10 χρόνια. Λόγω εννοείς, λόγω διαδημοτική. Βέβαια, αφού είναι φύγη της ΔΕΙΑΤ. Ναι, της ΔΕΙΑΤ, ναι. Ήδρευση αποχέτευσης. Και επίσης το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν είναι μόνο αδικό πρόβλημα εδώ, αυτό που λες. Στο Λιξούρι έχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή, τρεις μεγάλοι οικισμοί, Άγιος Δημήτρης, Άγιος Βασίλης, Λεπέδα, δεν είναι στο δίκτυο της αποχέτευσης. Λοιπόν, όταν πήγα πριν ένα μήνα και ζήτησα εγώ να χρηματοδότηση για να ενταχθούν αυτά τα έργα μέσα, αυτή τη στιγμή το νομικό πλαίσιο δεν περιλαμβάνει μικρής έκτασης οικισμούς, γάμα κατηγορίας. Δεν είναι γάμα οικισμοί. Σου λέει ότι μέχρι 2.000 κατοίκους, οικισμός μέχρι 2.000 κατοίκους, δεν μπαίνει σε πρόγραμμα. Όμως, στη νέα προγραμματική περίοδο θα το ανοίξουν αυτό, γιατί δεν είναι δυνατόν να μένουν αυτοί οι μικρότεροι οικισμοί χωρίς αποχέτευση σήμερα. Ναι, στο βιολογικό μας, στο Λιξούρι, έχει γίνει ήδη μια πρώτη κίνηση και πριν από 12-10 μήνες διπλασιάσαμε τη χωρητικότητά του. Δηλαδή, εκεί που είχαμε μια δεξαμενή, έχει μπει σε λειτουργία και η δεύτερη δεξαμενή είναι έτοιμη να υποδεχθεί περισσότερα λίμματα. Οι επεκτάσεις όμως θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αφενός από τη ΔΕΙΑΤ, όταν είναι για μικρές περιπτώσεις όπως είναι εδώ τοπικές, ή για από μεγάλα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρηματοδοτούνται. Σίγουρα θα ανοίξει κάποια στιγμή στο μέλλον, θα ανοίξει η χρηματοδότηση. Αυτή την πληροφόρηση έχουμε. Όπως επίσης θα ανοίξει και τη δυνατότητα για μικρούς βιολογικούς, ακριβώς για να εξυπηρετήσουν μικρές τοπικές κοινωνίες. Ναι, μικρούς οικισμούς και μικρότερες κοινωνίες. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ξεχωριστά το ΞΥ σαν οικισμό, αν γίνει ποτέ ξεχωριστά οικονόμετρα. Το ΞΥ έχει μια ιδιομορφία. Το ΞΥ έχει την ιδιομορφία ότι έχει πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Ο νόμος δεν επιτρέπει στο δίκτυο, όταν είναι ξενοδοχειακές μονάδες, να μπαίνουν η αποχέτευση. Είναι υποχρεωμένες οι ξενοδοχειακές μονάδες να έχουν βιολογικούς. Δηλαδή, εγώ όταν τους είπα για το ΞΥ ότι μπορεί με δύο αντιοστάσεις, ας πούμε, να μπαίνει εδώ στην τέτοια, μου τα αποκτήσανε. Μου λένε, ξέχασε το. Δεν μπορεί να πέσουν 3-4 μεγάλα ξενοδοχεία πάνω να κουμπώσουν στην αποχέτευση. Τα ξενοδοχεία πρέπει να έχουν δικούς βιολογικούς μηχανισμούς, γιατί έχει και περιβαλλοντικό αποτύπωμα αυτό. Δηλαδή πρέπει υποχρεωτικά να εκμεταλλεύονται τα λίμματα και να τα χρησιμοποιούν στη συνέχεια και τα υπολείμματα και το νερό για το ποτισμά. Αυτό λέει η νομοθεσία. Είναι θεματάκια όμως, Δήμαρχε, αυτά που τις κοινότητες τις μαστίζουν όμως. Βέβαια. Και το θέμα των αγροτικών δρόμων. Εμείς γινόμαστε σφουγγάρια των πολιτών με τα παράπονά μας. Το θέμα των αγροτικών δρόμων, πάλι που λες, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια και τώρα και με τον Ιαννό. Έγινε τεράστια προσπάθεια και οι δρόμοι συντηρήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους και θα συντηρηθούν και κάθε μέρα. Και με τον Grader και με τα μηχανήματα και με τον καταστροφέα. Και ο καταστροφέας έχει μείνει λίγο πίσω, τώρα υπήρχε 15 μέρες ζημιά. Και με ένα ανταλλακτικό και τώρα έχει ξαναξεκινήσει. Θα ξαναβγεί. Επίσης το κομμάτι, κάποια στιγμή θα έρθουμε και θα αναλύσουμε το κομμάτι εδώ της κατοχής. Έχουμε βάλει μέσα στο Αντώνη Στρίτσι στο πρόγραμμα. Έχουμε βάλει 4 εκατομμύρια σε αγροτική οδοπία. Ένα τεράστιο οδικό δίκτυο εδώ της κατοχής μπαίνει και θα γίνει για να γίνουν δρόμοι κανονικά ασφαλτοστρωμένοι κτλ. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί δρόμοι εδώ, στο κομμάτι Σουλάρι, Χαβριάτα και την καλλικινότητα της κατοχής. Αν δεν έχουμε, Δημάρχη, δεν έχουμε παράπονα. Είναι πάνω από 10-12 χιλιόμετρα στους 3. Άκουνα δεις, δεν έχουμε παράπονα ότι δεν βοηθάτε. Και πάντα ο Δήμος βοηθάει. Απλώς ευχαριστούμε, λέμε για αυτά, αλλά θέλουμε άλλα τόσα. Καλά, όλοι δεν είμαστε. Δηλαδή σε λίγο, σε 1-1,5 μήνα που θα πιάσουν οι βροχές, τον Grader που έχει κάνει τους δρόμους πάρα πολύ καλή δουλειά και το παιδί είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος. Και ο αντιδήμαρχος, ο κ. Μαρκέτος και ο κ. Μορτέρας είναι μαζί μας. Έχουν πάει πολλές φορές σε όλους τους δρόμους. Θέλουμε όμως και λίγα υλικά. Πρέπει δηλαδή να πέσουν και λίγα υλικά. Σε 1-1,5 που θα πιάσει το νερό και ένα βασικό βέβαια που θα πρέπει να βάλετε για το πρόγραμμά σας. Δεν ξέρω αν τα ποτάμια ανήκουν σε εσάς ή στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια. Για να μην έχουμε αυτό που είχαμε στο ΞΥ πάλι πριν 3 χρόνια. Τα τρία ποτάμια που έχουμε εδώ, Βουτσινάτο, ΞΥ και Βουτσινάτο, λέμε ότι δουλειά του Μπίζη για να καταλάβετε η υπόλοιπη που λέω των Ελλών.
Πρέπει και αυτά να καθαρίζουν. Για κάποιο λόγο, παρόλο που εσύ προσωπικά και αντιδήμαρχος που ήσουν πριν και τώρα που ήσουν δήμαρχος, πάντα τα καθαρίζαμε. Το θέμα είναι τα μηχανήματα του Δήμου. Αλλά πρέπει να γίνει και αυτό νωρίς όμως. Το θέμα είναι ότι όσο ήμουν αντιδήμαρχος, είχε την αρμοδιότητα ο Δήμος. Γι' αυτό τα καθαρίζαμε. Τώρα έχει πιο πολλές αρμοδιότητες. Τώρα και περνάει από το χέρι σου να βάλει τα μηχανήματα. Ποιο να βάλει τα μηχανήματα. Έφυγε η αρμοδιότητα για των ρεμάτων από το Δήμο. Αγίνει μια βροχή, το ξύδι θα πάει. Θα κουπούν οι δρόμοι, δεν θα μπορούμε μετά να γίνει. Ναι. Ούτε η άμπελη, ούτε από τη μεριά του. Δεν μπορώ να βάλω τα μηχανήματα στα ρέματα. Γιατί είναι δαπάνη η οποία είναι μη συνόμη. Και πώς θα τον πληρώσω εγώ αυτόν που θα μπει να τα χαρίσει. Πώς, δεν γίνεται. Συγγνώμη. Δεν έχει